Σας χαιρετώ εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι ευλογίες του Κυρίου να είναι μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσω για μια σχισμένη κουρτίνα, ένα σχισμένο καταπέτασμα, όπως αναφέρεται εις τα λόγια του Ευαγγελίου, που σημαίνει μια σχισμένη κουρτίνα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε μια Παρασκευή η ώρα 9 το πρωί. Είναι την Παρασκευή που ονομάζομαι Μεγάλη Παρασκευή όταν θυμόμαστε αυτόν το γεγονός κάθε χρόνο τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας για το Πάσχα. Και ο Κύριος έμεινε πάνω στο Σταυρό για 6 ώρες μέχρι η ώρα 3 το απόγευμα. Και τότε η ώρα 3 το απόγευμα ο Κύριος πέθανε. Πέθανε πάνω στο Σταυρό. Ελάτε να δούμε πώς το λέγει στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, Ματθαίος 27 και στίχους 50 με 51. Ματθαίος 27 και στίχοι 50 με 51. Και ο Ιησούς, αφού έκραξε ξανά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμα. Και ξάφνου το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από επάνω μέχρι κάτω. Και η γη σύστηκε και οι πέτρες σχίστηκαν. Το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από επάνω προς τα κάτω. Μερικές φορές τα καλύτερα κηρύγματα, τα καλύτερα μηνύματα γίνονται χωρίς λόγια. Τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, ο Θεός έδωσε ένα πολύ δυνατό μήνυμα μέσα από το σχισμένο καταπέτασμα, μέσα από τη σχισμένη κουρτίνα. Κανείς δεν φανταζόταν ποτέ ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί. Όμως είναι τόσο σημαντικό που το αναφέρει τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του, όσο και ο Μάρκος, όσο και ο Λουκάς. Και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτόν, τι σημαίνει για μας αυτόν το σχισμένο καταπέτασμα ή σχισμένη κουρτίνα. Πρώτα απ' όλα, το σχισμένο καταπέτασμα σημαίνει ότι το διαχωριστικό εμπόδιο αφαιρέθηκε. Το διαχωριστικό εμπόδιο αφαιρέθηκε. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτόν, πρέπει να ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη και πρέπει να δούμε τι γινόταν μέσα στον ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ, που ήταν ο ναός που αρχικά έκτισε ο βασιλιάς Σολομών περίπου 1000 χρόνια π.Χ. με τις οδηγίες του Θεού. Όμως ο τρόπος που θα δούμε τον ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ είναι να το δούμε σαν έναν χώρο που παντού υπήρχαν εμπόδια. Ήταν ένας χώρος που υπενθύμιζε στους ανθρώπους «Μέχρι εδώ μπορείτε να πάτε και όχι παραπέρα». Για να καταλάβετε θα χρησιμοποιήσω σχεδιαγράμματα και εικόνες, αναπαραστάσεις για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ούτως ώστε να μπορέσω να εξηγήσω τη μεγάλη σημασία του σχισμένου καταπετάσματος της σχισμένης κουρτίνας. Εδώ θα δείτε μια αναπαράσταση, μια κάτωψη του ναού και για να εξηγήσω, οι άνθρωποι έμπαιναν στον ναό από τον χώρο αριστερά προς τα πάνω και εκεί στο χώρο του ναού υπήρχε πρώτα ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος και μετά ήταν το κυρίως κτίριο του ναού. Αυτός ο χώρος ο μεγάλος ήταν ο χώρος για τα έθνη. Εδώ όταν κάποιος που δεν ήταν Εβραίος επίστευε στον αληθινό Θεό και ερχόταν να λατρεύσει τον Θεό, μπορούσε να πάει εις το χώρο αυτόν που επιτρεπόταν για τους εθνικούς, τους ανθρώπους από τα έθνη. Όμως δεν μπορούσε να πάει πιο κοντά στο κυρίως κτίριο ή πιο κοντά που ήταν τα σκαλιά που σε ανέβαζαν στο κυρίως κτίριο. Εδώ ήταν ο χώρος που
όταν ήρθε ο Χριστός εις τον ναόν, βρήκε τους εμπόρους να κάνουν εμπορικές πράξεις σε αυτόν τον χώρο. Και τότε έκανε μαστίγιο, αν θυμάστε, και τους έβγαλε έξω. Και εκεί ο Κύριος είπε, ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Αλλά εσείς το ερκάμετε σπήλαιον ληστών. Βλέπετε, ήταν οίκος για όλα τα έθνη. Και ήταν εδώ στο χώρο που έρχονταν τα έθνη για να λατρέψουν τον Κύριο. Όταν πάμε προς το κυρίως κτίριο του ναού, στο κάτω μέρος όπως το βλέπουμε, ήταν ο χώρος που μπορούσαν να πάνε οι γυναίκες. Οι γυναίκες μπορούσαν, ήταν σε ένα πιο ψηλό επίπεδο από το επίπεδο που ήταν ο χώρος για τα έθνη και μπορούσαν να μαζευτούν εκεί για να προσευχηθούν, να λατρεύσουν τον Κύριο, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πιο πάνω, στο επόμενο επίπεδο, πιο μπροστά μέσα στον ναό. Και στο επόμενο επίπεδο, που πάλι οδηγούνταν με σκαλιά, μπορούσαν να πάνε οι Εβραίοι, οι άντρες, και στο σχέδιο φαίνεται κάπου στο μέσο του κυρίως κτηρίου του ναού, μέχρι εκεί μπορούσαν να πάνε οι Εβραίοι άντρες. Και μετά ήταν χώρος που μόνον ορισμένοι άνθρωποι μπορούσαν να μπουν ή ιερείς. Μέσα στον ναό υπήρχαν δύο κυρίως δωμάτια. Τώρα μιλούμε στο χώρο που μπορούσαν να μπουν μόνον οι ιερείς. Θα σας δείξω μια πρόσωψη για να δείτε τους δύο χώρους που υπάρχουν εκεί. Εκεί υπήρχαν δύο δωμάτια. Το μεγάλο δωμάτιο, το οποίο ήταν μπροστά και ήταν το ιερόν ή το μέρος που ονομαζόταν τα Άγια και ήταν πιο μεγάλο, και το πιο μικρό δωμάτιο που ήταν πίσω του ονομαζόταν τα Άγια των Αγίων. Τι ήταν τα Άγια? Εδώ ήταν χώρος που μόνον οι ιερείς μπορούσαν να μπουν. Και αυτοί έπρεπε να μπουν κατά συγκεκριμένων τρόπων σε ορισμένες χρονικές στιγμές για να προβούν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές τελετές, σε συγκεκριμένες θρησκευτικές δραστηριότητες, σε συγκεκριμένες θρησκευτικές λειτουργίες. Κανείς δεν μπορούσε να μπει μέσα στο χώρο των Αγίων και να μείνει εκεί για ώραν πολλήν. Πήγαινε ειδικά για να κάνει αυτές τις θρησκευτικές δραστηριότητες, τις θρησκευτικές τελετές. Δεν ήταν χώρος που θα μπορούσαν οι ιερείς μαζί να κουβεντιάσουν. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Διότι εκεί γινόταν σημαντικό έργο και γινόταν μόνο από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στο Θεό, είχαν ξεχωριστεί και ήταν οι ιερείς του Κυρίου. Μόνο αυτοί μπορούσαν να πάνε εις το χώρο που ονομαζόταν τα Άγια. Όμως, πίσω από αυτόν τον χώρο υπήρχε ακόμα ένας πιο ιερός, πιο Άγιος χώρος που ονομαζόταν τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων. Έχω διαβάσει σε κάποιες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης να το λένε Αγιαστήριον. Όμως ο χώρος αυτός βασικά ήταν πιο Άγιος από τον Άγιο χώρο, γι' αυτόν ήταν τα Άγια των Αγίων. Και εκεί ήταν το κέντρο λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτήν την μικρή περιοχή του ναού. Διότι εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχε η κυβωτός της Διαθήκης, μέσα στην οποία υπήρχαν οι 10 εντολές του Θεού και κάποια άλλα πράγματα. Τώρα δέστε το χώρο των Αγίων και τον χώρο των Αγίων των Αγίων, δηλαδή τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, από μια πλαγή ανόψη για να κατανοήσετε τους χώρους. Αν διαβάσετε το Λεβιτικό
κεφάλαιον 16, εκεί μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το τι γινόταν μέσα στο χώρο που λεγόταν Άγια των Αγίων. Συνοψίζοντας το, έχει ως εξής. Μόνον ένας άνθρωπος μπορούσε να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων και αυτός ήταν ο αρχιερέας. Κανένας άλλος, κανένας ιερέας, μόνον ο αρχιερέας. Και ο αρχιερέας μπορούσε να μπει μόνον μιαν φοράν το χρόνο, μιαν ημέραν το χρόνο, την ημέραν της εξιλέωσης. Ή στα εβραϊκά την ημέραν του Γιόμ Κιπούρ. Ο αρχιερέας έπρεπε να μπει φορώντας ειδικά ρούχα, ειδικά άμφια, έπρεπε να φέρει μαζί του μέσα σε μια κούπα το αίμα ενός στράγου, μιας αρσενικής κατσίκας, και μπαίνοντας μέσα, ερχόμενος εκεί που ήταν η κιβωτός της Διαθήκης, έπρεπε να ραντίσει το αίμα πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης για την εξιλέωση των αμαρτιών του λαού. Και η εξιλέωση αυτή ίσχυε για ένα χρόνο. Μετά κάθε χρόνο η διαδικασία αυτή έπρεπε να επαναληφθεί. Όμως, αν κάποιος άλλος εκτός από τον αρχιερέα έμπαινε στα Άγια των Αγίων, θα έπεφτε νεκρός από τον Θεό. Αν ο αρχιερέας ο ίδιος έμπαινε οποιαδήποτε άλλη μέρα εκτός από την ημέρα της εξιλέωσης, θα έχανε τη ζωή του επιτόπου. Αν ο αρχιερέας πήγαινε χωρίς το αίμα του τράγου την ημέρα της εξιλέωσης, πάλι θα πέθαινε. Αν ο αρχιερέας προσπαθούσε να μπει ανάξια, χωρίς να είναι καθαρός στην παρουσία του Θεού, τότε πάλι θα πέθαινε αμέσως. Έτσι λοιπόν, έδαιναν ένα κομμάτι σκηνή στον αστράγαλο του αρχιερέα, το οποίο τραβιόταν μέχρι έξω από τα Άγια των Αγίων και έβαζαν πάνω του έναν μικρό κουδούνι. Οπότε καθώς κινόταν ο αρχιερέας, το κουδούνι έπαιζε. Οι άνθρωποι που ήταν έξω από τα Άγια των Αγίων, όσον άκουαν το κουδούνι να κουδουνίζει, ήξεραν ότι ο αρχιερέας ήταν ζωντανός και επιτελούσε το έργο του. Εάν το κουδούνι σταματούσε να παίζει, τότε θα καταλάβαιναν οι άλλοι απ' έξω ότι χτυπήθηκε ο αρχιερέας από τον Θεό και πέθανε, και επειδή δεν μπορούσε κανένας να μπει να τον βγάλει, τότε με το σχοινί τραβούσαν το σώμα του έξω και μετά έστελαν το διαιρισμένο αντικαταστάτη του αρχιερέα μέσα. Βλέποντας λοιπόν αυτόν το θρησκευτικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε ότι όλα φώναζαν «μείνετε μακριά», «μην έρχεστε κοντά», «δεν είστε κατάλληλοι να έρθετε μόνοι σας». Ο ίδιος ο ναός ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο και διασφάλιζε ότι κανείς δεν μπορούσε να πάει μπροστά στην παρουσία του Θεού απρόσκλητος. Ο Θεός είχε προστάξει να κρεμαστεί ένα καταπέτασμα, μια μεγάλη κουρτίνα, μεταξύ του χώρου των Αγίων και του χώρου των Αγίων των Αγίων. Το βλέπετε στην Αναπαράσταση, υπήρχε μια κουρτίνα, ένα καταπέτασμα μεταξύ των δύο χώρων και χώριζε τους χώρους, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Όταν σκεφτόμαστε για καταπέτασμα, κουρτίνα, συνήθως ο νους μας πάει στην κουρτίνα του σπιτιού μας, όμως το καταπέτασμα του ναού ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν μια κουρτίνα πολύ διαφορετική. Ελάτε μαζί μου στο Έξοδος 26:31. Έξοδος 26:31. Λέει ο Θεός.
και θα κάνεις καταπέτασμαν από βαθυγάλαζον ύφασμαν και πορφυρούν και κόκκινον και κλωσμένη βύσσον με εργασίαν καλλιτέχνη. Με χερουβίμ θα είναι κατασκευασμένον. Αυτόν το καταπέτασμα ήταν παραγγελία, οδηγία από τον ίδιο τον Θεό. Και οι Εβραίοι συγγραφείς γράφουν ότι είχεν μήκος 20 μέτρα και ύψος 7 μέτρα, η δε ύφανσή του ήταν τόσο χοντρή που είχεν το πάχος του χεριού ενός άντρα. Και για να κρεμαστεί χρειάστηκαν πέρα από 300 άντρες για να το ανυψώσουν λόγω του μεγάλου του βάρους. Αυτόν το καταπέτασμα, αυτή η κουρτίνα, αποτελούσε εμπόδιο μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Αυτή η κουρτίνα, το καταπέτασμα, έλεγε στους ανθρώπους, μπορείτε να έρθετε μέχρι εδώ, αλλά δεν μπορείτε να μπείτε πιο μέσα. Μέχρι εδώ και όχι πιο μέσα. Και έναν τέτοιον μεγάλον καταπέτασμα, μια τέτοια κουρτίνα, δεν μπορούσε να σχιστεί από τα χέρια ενός ανθρώπου. Μόνον ο Θεός μπορούσε να το σχίσει, γι' αυτόν και η Αγία Γραφή λέγει ότι μόλις ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρόν, το καταπέτασμα, η κουρτίνα, σχίστηκε από πάνω προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι μόνον ο Θεός μπορούσε να το κάνει και κανείς άνθρωπος. Ήταν λοιπόν η ώρα 3 το απόγευμα της Παρασκευής, που ήταν η ώρα που υπήρχε η βραδινή θυσία στον ναό και είμαι βέβαιος υπήρχαν πλήθη ανθρώπων εκεί στον ναό εκείνη την μέρα και για πρώτη φορά είδαν κάτι το ξεχωριστό. Για πρώτη φορά είδαν το καταπέτασμα, την κουρτίνα να σχίζεται και για πρώτη φορά στη ζωή τους είδαν τι υπήρχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ημέρα που πέθανε ο Χριστός. Και αυτήν την ημέρα το καταπέτασμα ανοίχτηκε, σχίστηκε, αφαιρέθηκε. Το διαχωριστικό εμπόδιο το οποίο υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπων με τον θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό αφαιρέθηκε και έφυγε για πάντα. Αμήν, αμήν. Ένα δεύτερο μήνυμα του σχισμένου καταπετάσματος είναι ότι ο δρόμος άνοιξε. Ο δρόμος άνοιξε. Ελάτε μαζί μου στο Εβραίους 10 και στίχους 19 με 20. Εβραίους 10, 19 με 20. Έχοντας λοιπόν αδελφοί την παρησία να μπούμε μέσα στα Άγια διαμέσου του αίματος του Ιησού, μέσα από ένα νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίον καθιέρωσεν σε μας διαμέσου του καταπεράσματος, δηλαδή της σάρκας του. Είναι μεγάλον προνόμιον να είμαστε χριστιανοί, επειδή έχουμε ξεχωριστά δικαιώματα που μας δόθηκαν από τον Θεό. Εδώ στο στίχο 19 λέει ότι έχουμε το δικαίωμα να εισέλθουμε μέσα άμεσα στην παρουσία του Θεού, μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων. Στα μάτια του Θεού έχουμε έγκριση λόγω του αίματος του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό να εισέλθουμε στην αίθουσα του θρόνου του Θεού. Αμήν. Και αυτό που λέγει στους Εβραίους στο στίχο, κεφάλαιο 10 και στίχο 20 λέγει ότι ο Χριστός άνοιξε ένα δρόμο για μας μέσα από το καταπέτασμα, μέσα από την κουρτίνα. Με τον θάνατο του στο Σταυρό έσχισε τον διαχωριστικό τείχο που βρισκόταν ανάμεσα στο Θεό και σε μας και μας χώριζε. Τώρα μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο Θεό οποιαδήποτε στιγμή εφόσον πηγαίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βασισμένοι μόνον πάνω στο αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ως τον μοναδικό τρόπο εισόδου
εισδοχής στην παρουσία του Θεού. Δεν χρειάζεται πλέον να πάει κάποιος άλλος εκ μέρους μας, δεν χρειάζεται πλέον να πάει ένας αρχιερέας στην παρουσία του Θεού εκ μέρους μας. Μπορούμε να πάμε μόνοι μας στην παρουσία του Θεού. Αυτόν το καταπέτασμα, αυτή η κουρτίνα, είχε παραμείνει για αιώνες ως υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος ήταν χωρισμένος από τον Θεό λόγω των αμαρτιών του και ήταν ανάξιος να προσεγγίσει τον Θεό. Ωστόσο, όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, το καταπέτασμα, η κουρτίνα σχίστηκε στα δύο, υποδηλώνοντας ότι ο δρόμος προς τον Θεό άνοιξε. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πλέον να μένει μακριά, δεν χρειάζεται πλέον να είναι αποχωρισμένος από τον Θεό λόγω των αμαρτιών του, μπορεί να έρθει στην παρουσία του Θεού λόγω του αίματος του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Το αίμα του Χριστού φέρνει μαζί τον αμαρτωλόν άνθρωπο και τον Άγιον Θεό και τους φέρνει σε επαφή. Αμήν, αμήν. Σε σύγκριση με το παλαιό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης που κρατούσαν τους ανθρώπους έξω, αυτός είναι ένας νέος δρόμος, ένας νέος τρόπος. Και επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι ζωντανός σήμερα, είναι ένας ζωντανός δρόμος, ένας ζωντανός τρόπος. Όταν λοιπόν εγώ μετανοήσω από τις αμαρτίες μου, πιστέψω με όλη μου την καρδιά στο Χριστό, καλέσω τον Χριστό να έρθει στη ζωή μου, να γίνει ο Κύριος μου, τότε ο Θεός με κάνει έναν καινούριο χτίσμα, έναν καινούριο δημιούργημα. Τώρα είμαι προσωπικός φίλος του Υιού του Θεού. Τώρα είμαι μέλος της οικογένειας του Θεού. Τώρα είμαι πολίτης του ουρανού. Και αυτό μου δίνει δικαιώματα, αυτό μου δίνει είσοδο, αυτό μου δίνει προνόμια. Και αυτό το προνόμιο δίνεται σε κάθε παιδί του Θεού που εξαγοράζεται με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλους οι οποίοι δέχονται αυτόν τον δώρο του Θεού που προσφέρεται, είναι για όλους που εμπιστεύονται με όλη τους την καρδιά των Ιησούν Χριστών. Έχουμε μεγάλο προνόμιο να συναντούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Δημιουργό μας και να ερχόμαστε στην παρουσία Του. Οποτεδήποτε, οπουδήποτε, όσον συχνά θέλουμε. Αμήν, αμήν. Μέσω του αίματος του Χριστού έχω άμεση πρόσβαση, άμεση είσοδο στον θρόνο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να έρθω οποτεδήποτε, όσο συχνά θέλω, για οποιονδήποτε λόγο. Ο ουράνιος πατέρας μου δεν θα με διώξει, δεν θα με βγάλει έξω. Και είναι θαυμαστό να έχουμε αυτόν το είδος πρόσβασης, αυτόν το είδος εισόδου μπροστά στον θρόνο του Θεού. Ξέρετε ότι έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τους ανθρώπους που ο κόσμος θεωρεί ως πολύ σημαντικούς. Very important people, VIP. Είμαστε πιο προνομιούχοι από τους VIP, από τους σημαντικούς ανθρώπους του κόσμου, διότι έχουμε το προνόμιο να ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Έχουμε έναν χαρτί, μια κάρτα ελευθέρας εισόδου στην παρουσία του Θεού. Αμήν, αμήν. Και αυτό είναι δικαίωμα για κάθε παιδί του Θεού, για τον καθένα που μετανοεί για τις αμαρτίες του, πιστεύει στον Χριστό και δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του. Και πλέον η παρουσία του Θεού δεν είναι μόνο στα Άγια των Αγίων του Ναού, αλλά η παρουσία του Θεού είναι πλέον σε κάθε συνάθρηση της Εκκλησίας μας. Η παρουσία του Θεού είναι κάθε στιγμή που καθόμαστε μόνοι μας να προσευχηθούμε στον Θεό. Η παρουσία του Θεού είναι σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση που έχουμε στο όνομα του Χριστού. Η παρουσία του Θεού είναι στην εργασία μας,
είναι στο αυτοκίνητο μας, δεν έχει σημασία πού βρισκόμαστε, δεν έχει σημασία τι ώρα είναι, η παρουσία του Θεού είναι μαζί μας. Αμήν, αμήν, αμήν. Ο δρόμος προς την παρουσία του Θεού έχει ανοίξει λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν. Αμήν, αμήν. Με το σχίσιμο του καταπετάσματος, με το σχίσιμο της κουρτίνας, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έφτασε στο τέλος του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει λήξει, τέλειωσε. Αυτή είναι η βαθύτερη έννοια του σχίσματος, του καταπετάσματος, του σχίσματος της κουρτίνας. Ο νόμος που μας καταδίκαζε έχει θανατωθεί με τον θάνατο του Χριστού. Όταν ο Χριστός πέθανε, ο παλιός νόμος πέθανε μαζί του. Αυτόν το σχισμένο καταπέτασμα σημαίνει το τέλος του συστήματος των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτόν το σχισμένο καταπέτασμα, η σχισμένη κουρτίνα, δηλώνει ότι ο δρόμος προς τον Θεό είναι ανοιχτός για όλους όσους έρχονται σε Αυτόν. Αυτόν το σχισμένο καταπέτασμα, αυτή η σχισμένη κουρτίνα, σημαίνει ότι όποιος έρθει στον Ιησού Χριστόν μπορεί να σωθεί λόγω της χάρης του Θεού. Και σημαίνει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και όλοι μπορούν να εισέλθουν. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να έρθεις στην παρουσία του Θεού. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος και το όνομα του είναι Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τι λέει ο ίδιος, Ιωάννης 14:6. Ιωάννης 14:6. Ο Ιησούς λέγει σε αυτόν, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα εκτός παράδια μου. Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνον διαμέσου μου». Και στις πράξεις 4:12, πράξεις 4:12, λέγει ο Λόγος του Θεού, «Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία, επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε». Και αυτόν το όνομα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Μωάμεθ δεν πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Βούδας δεν πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Κομφούκιος δεν πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε για την αμαρτία μας και για τους αμαρτωλούς. Και όλοι όσοι έρχονται σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη θα σωθούν. Αμήν, αμήν. Τι έκανε ο Χριστός? Ο Χριστός κατάστρεψε το καταπέτασμα, κατάστρεψε την κουρτίνα, άνοιξε την πόρτα. Ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ, το κτίριο αυτόν, δεν είναι πλέον ο αποκλειστικός οίκος, το αποκλειστικό σπίτι του Θεού. Η πόρτα που μας κρατούσε έξω έχει καταστραφεί, έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει αχρηστευτεί. Ο Θεός δηλώνει ότι το έργο που έκαμε ο Υιός του στο Γολγοθάν είναι τέλειο. Αμήν, αμήν. Τι ισχυρό σημάδι είναι το σχίσιμο του καταπετάσματος της κουρτίνας από επάνω προς τα κάτω? Σημαίνει ότι ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων, ο δρόμος προς την παρουσία του Θεού είναι για όλους πλέον που βάζουν την πίστη τους στον Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν κατοικεί πλέον σε ναούς που γίνονται με ανθρώπινα χέρια. Μπορείτε να δείτε τον ναό της Παλαιάς Διαθήκης και να ανακαλύψετε ότι είναι άδειος και να ανακαλύψετε ότι έχει καταστραφεί. Οι μέρες του έχουν τελειώσει, έχει έρθει το τέλος σε όλες τις λειτουργίες του, σε όλες τις θυσίες του, σε όλη την ιεροσύνη του. Σήμερα δεν υπάρχουν ιερά κτίρια,
Άγιοι χώροι πίσω από το καταπέτασμα, δεν υπάρχουν θυσίες, δεν υπάρχουν βομή, διότι ο Θεός ζει μέσα σε μας όταν πιστεύουμε στο Χριστό και τον προσκαλούμε με όλη μας την καρδιά. Πλέον εσύ και εγώ είμαστε ο ναός του Θεού. Και λάτε να το δούμε τούτον. 1 Κορινθίους κεφάλαιο 3 και στίχη 16 με 17. 1 Κορινθίους κεφάλαιο 3 και στίχη 16 με 17. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός. Επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς. Αμήν. Εμείς είμαστε ο ναός του Θεού πλέον. Δεν υπάρχει πλέον το γράμμα του νόμου για να μας καταδικάσει. Οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης έχουν σβηστεί και τώρα ζούμε στην περίοδο της χάριτος του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν, ας είναι δοξασμένον το όνομά του. Ο δρόμος προς τον ουρανό είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Ίσως σήμερα συναισθάνεσαι μεγάλον βάρος της αμαρτίας σου, σκέφτεσαι τι έχεις κάνει στη ζωή σου και αναρωτιέσαι αν ο Χριστός είναι έτοιμος να σε δεχτεί. Σκέφτεσαι ποιος μπορεί να σε βοηθήσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συναισθάνονται αυτόν το βάρος των αμαρτιών τους, όμως υπάρχει ένα μήνυμα που έρχεται για μας από το σχισμένο καταπέτασμα, από τη σχισμένη κουρτίνα του ναού. Και το μήνυμα είναι αυτό. Μην φοβάσαι. Μην αφήνεις την αμαρτία σου να σε κρατά μακριά. Ο Θεός άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Ο Θεός έσχισε το καταπέτασμα από επάνω προς τα κάτω μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Οι αμαρτίες σου και οι αμαρτίες του οποιοδήποτε μπορεί να είναι μεγάλες, αλλά ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησού Χριστός, είναι μεγαλύτερος. Πιστέψετε το και ελάτε μόνοι σας να το γευτείτε. Ελάτε στον Χριστό και δείτε πόσο μεγάλο είναι το έλεος Του, πόσο μεγάλη είναι η χάρη Του, πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του. Ο Σταυρός αποκαλύπτει τη μεγάλη καρδιά του Θεού και αυτή η καρδιά είναι γεμάτη αγάπη. Όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, ο Πατέρας κήρυξε έναν πολύ δυνατόν κήρυγμα χωρίς λόγια με το να σχίσει το καταπέτασμα του ναού από επάνω προς τα κάτω, ανοίγοντας τον δρόμο προς την παρουσία του, και αυτός ήταν ο τρόπος του Θεού για να πει «Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην οικογένεια μου». Μην αφήσετε τίποτε να σας κρατήσει μακριά μου. Το διαχωριστικό εμπόδιο μεταξύ Θεού και ανθρώπων αφαιρέθηκε. Ο δρόμος προς τον ουρανό άνοιξε. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έφτασε στο τέλος του. Μπορεί να είστε μεγάλοι αμαρτωλοί, αλλά ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος σωτήρας. Μην φοβηθείτε, εμπιστευτείτε τον, ελάτε σε αυτόν. Αμήν, αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, διότι εσύ μας έδωσες έναν μεγάλον και δυνατόν μήνυμα την ημέρα που ο Υιός σου, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε πάνω στο Σταυρό και έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Εσύ, Κύριε, έσχισες το καταπέτασμα, έσχισες την κουρτίνα από επάνω προς τα κάτω, αυτήν την κουρτίνα που ήταν σημείο και εμπόδιο των ανθρώπων να έρθουν στην παρουσία σου. Ήταν σημείο ότι ο δρόμος έχει ανοίξει και μπορεί οποιοδήποτε πιστέψει στον Ιησού Χριστό, μετανοήσει από τις αμαρτίες του, δεχτεί τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, να περάσει και να έρθει στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε,
διότι εσύ μας δίνεις προνόμια, μας δίνεις δικαιώματα να ερχόμαστε στην παρουσία σου βασισμένοι στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Γολγοθά. Κύριε, μην επιτρέψεις οι αμαρτίες μας, οι οποιασδήποτε αμαρτίες έχουμε κάνει τώρα ή έχουμε κάνει στο παρελθόν, να είναι εμπόδιο να έρθουμε σε Σένα. Κύριε, εσύ έχεις ανοίξει τον δρόμο και εσύ λέγεις ελάτε σε μένα. Σε ευχαριστούμε διότι αν έρθουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν θα μας βγάλεις έξω, αλλά θα μας δεχτείς. Σε ευχαριστούμε διότι έδειξες την αγάπη σου με την θυσία του Υιού σου πάνω στον Σταυρό. Και Κύριε, το έκαμες για το κάθε έναν από εμάς. Δεν υπάρχει μέγεθος στην αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για την χάρη σου. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου και προσευχόμαστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.